Κύριε Δελή, εσείς πώς βρήκατε την αντίδραση της Ευρώπης σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει παραμικρή στήριξη, κυρία Ράντου και κύριε Κοταρίδη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, αφορά και το ΝΑΤΟ. Αφορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πρόσφατη, πολύ πρόσφατη η δήλωση του State Department ότι το Oruç Reis, το ερευνητικό πλοίο της Τουρκίας, θα έκανε έρευνες σε αμφισβητούμενα ύδατα. Το ίδιο το State Department την ελληνική υφαλοκρηπίδα την ονομάζει αμφισβητούμενα ύδατα. Τι άλλο είναι αυτό παρά φιλικό χτύπημα στην πλάτη για την Τουρκία να συνεχίσει αυτές τις ενέργειές της? Ωστόσο, κυρία Ράντου, επειδή τα πράγματα εξελίσσονται και βρισκόμαστε σήμερα σε μια άλλη φάση, διαφορετική. Είναι βέβαια μια συνολική εικόνα εναλλασσόμενων φάσεων ανάμεσα σε εντάσεις, σε αποκλιμακώσεις, σε μια πορεία συνολικότερων διευθετήσεων στην περιοχή, όπου συγκρούονται πάρα πολύ μεγάλα συμφέροντα. Τμήμα αυτών των συγκρούσεων είναι και οι απαιτήσεις της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, κατά παράβαση βεβαίως κάθε διεθνούς δικαίου και κατά παράβαση διεθνών συνθήκων, και αυτά θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και σε αυτά θα πρέπει να στεκόμαστε. Συγκρούσεις οι οποίες γίνονται ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Βλέπουμε τι γίνεται στην περιοχή μας. Έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά στη Συρία, στη Λιβύη, όλο αυτό το τόξο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και όλο αυτό βεβαίως το πυροδοτούν ακόμα περισσότερο τα μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που έχουν βρεθεί στην περιοχή, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το όλο πράγμα παίρνει μια πιο άγρια μορφή. Θα πρέπει εδώ όμως να πούμε ότι αυτή ακριβώς η τακτική της χώρας, η τακτική των ελληνικών κυβερνήσεων, και εδώ βρίσκονται σε απόλυτα κοινή γραμμή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να εναποθέτουν δηλαδή τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την προστασία αυτών των δικαιωμάτων, στους περιβόητους συμμάχους που είπε ο κύριος Καλιάνος, τους οποίους στις δύσκολες ώρες πάντα τους ψάχνουμε, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ, νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο, είναι εφησυχαστικό και θα πρέπει να βγουν τα ανάλογα συμπεράσματα βεβαίως από τον κόσμο σε μια διαφορετική πορεία. Εμείς, ξέρετε, δεν συμφωνούμε με την απομόνωση, δεν είμαστε υπέρ της απομόνωσης της χώρας. Δεν είναι προφανώς, ίσα, δεν είναι κακό ίσα, να έχεις συμμάχους, δηλαδή ίσα, μια αντιπαράθεση, καλό ίσα, να ίσα, ίσα, βεβαίως. Είναι και στο πεδίο όμως. Ίσα, κύριε Κοταρίδη, κάθε άλλο. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι εγκλωβισμένη σε μια συμμαχία στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν μπορεί να αναπτύξει τις σχέσεις της με όλες τις χώρες γύρω από αυτήν, γιατί υπόκειται βεβαίως σε διαφορετικές σχέσεις με τις συμμαχίες αυτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν απελευθερωθεί από τέτοιου είδους δεσμά, τα δεσμά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο εύκολα και πιο επωφελή για τη χώρα θα μπορέσει να αναπτύξει τέτοιες συμμαχίες. Αυτό όμως, η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μια επιλογή του λαού, είναι μια επιλογή της αστικής τάξης της χώρας μας, μια επιλογή στην οποία πειθαρχούν απόλυτα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η κοινή τους βάση. Από εκεί και πέρα μπορεί να τσακώνουν. Εντάξει, ο λαός έχει ψηφίσει πάντως και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Έτσι, δεν το αμφισβητούμε, δεν είπαμε εμείς κάτι διαφορετικό. Ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Βεβαίως είναι και μια συζήτηση για το πώς ψηφίζει ο λαός, κάτω από ποιες συνθήκες, με ποια διλήμματα και ποιους εκβιασμούς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Κύριε Δελή, λίγο στα θέματα της οικονομίας, γιατί εσείς έχετε ασκήσει μια έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα της οικονομίας, και κυρίως έχετε εκφράσει μια έντονη ανησυχία για το πώς θα είναι η κατάσταση πλέον στην οικονομία τους επόμενους μήνες μετά την πρώτη φάση του κορονοϊού. Και μάλιστα, κύριε Κοταρίδη, αυτές τις ανησυχίες τις είχαμε εκφράσει ένα χρόνο πριν, σε μια ανύποπτη χρονικά στιγμή, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός απρόβλεπτου γεγονότος να δημιουργήσει, να πυροδοτήσει μάλλον, μια οικονομική κρίση. Ήρθε ο κορονοϊός για να επιβεβαιώσει δυστυχώς αυτή την εκτίμηση του κόμματός μας για μια ελληνική οικονομία της οποίας βεβαίως όλα αυτά τα περιβόητα συγκριτικά πλεονεκτήματα περί εξωστρέφειας, περί τουρισμού, βαριάς βιομηχανίας κτλ. Είδαμε να γίνονται τα μεγάλα μειονεκτήματά της.
και θα πρέπει να βγουν και κάποια συμπεράσματα επιτέλους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς κύριε Κοταρίδη, στις αναλύσεις μας για τα οικονομικά ζητήματα προτάσουμε τα εργατικά, τα λαϊκά συμφέροντα. Έχουμε καταθέσει σήμερα, συζητιέται στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο, μία πρόταση νόμου για την κατάργηση του ένφια. Θεωρούμε ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες πια μετά από 10 περίπου χρόνια επιβολής αυτού του αντιλαϊκού, του αντεργατικού φόρου, να πάψει να υφίσταται αυτός. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώνουν οι ελληνικές λαϊκές οικογένειες ενίκιο για το ίδιο τους το σπίτι. Και θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν και η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα, σε σχέση με τις οικονομικές εξελίξεις και τα περιβόητα πακέτα, τα δισεκατομμύρια που γυρνάνε πάνω από το κεφάλαιο μας, τα 30, τα 40, τα 70 κτλ. Το μεγάλο ερώτημα, κύριε Κοταρίδη και κυρία Ράντου, είναι ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Βεβαίως η απάντηση είναι ήδη γνωστή εδώ και χρόνια. Θα τα πληρώσουν ο ελληνικός λαός και οι λαοί της Ευρώπης μέσα από φόρους, μέσα από μέτρα που μπορεί να μην τα ονομάσουν μνημόνια, να τα ονομάσουν ευρωπαϊκά εξάμεινα ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως θα είναι μέτρα σκληρά, τα οποία θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί και ο ελληνικός. Και ποιος θα τα πάρει, κύριε Κοταρίδη, αυτά τα χρήματα? Θα τα πάρουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για να αλλάξει, λένε, το επιχειρηματικό μοντέλο, για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Να τροφοδοτήσουν αυτά, να χρηματοδοτήσουν τη λεγόμενη πράσινη οικονομία. Ωραία, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν αφορούν τις λαϊκές ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια. Εδώ τα σχολεία θα ανοίξουν σε μερικές εβδομάδες και θα χρειαστούν αίθουσες, κύριε Κοταρίδη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν χρήματα και για αυτά τα ζητήματα. Θα χρειαστούν ακόμα περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτά είναι τα καυτά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο.